Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ηλία Τσίπα. Έχουμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, τρία παιδιά στην κλινική COVID στο νοσοκομείο στο Ρείο και την μετακίνηση στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του 9χρονου από το Ίδρυμα Κυβωτός Αγάπης. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Γιάννα. Καλησπέρα στους ανθρώπους του Παραπολιτικά. Στην ΜΕΘ παιδών μετακινήθηκε 9χρονο παιδί με κορονοϊό από το Ίδρυμα Κυβωτός της Αγάπης, το οποίο είχε εισαχθεί αρχικά στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου μαζί με ένα ακόμα 13χρονο από το ίδιο ίδρυμα, ο οποίος ωστόσο έλαβε εξιτήριο. Ο 9χρονος εμφάνισε αστάθεια, γι' αυτό και εισήχθη στη μονάδα, επισημαίνει ο διευθυντής της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου, Γαβρίλη Δημητρίου. Ωστόσο, παρουσιάζει βελτίωση και αναμένεται να εξέλθει. Χθες στην κλινική με κορονοϊό νοσηλευόταν 5 παιδιά, έφηβοι, ενώ σήμερα 3. Η 15χρονη που εισήχθη την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας 14χρονος, μία 14χρονη, αλλά και ένας 6χρονος στα ύποπτα με εικόνα πολυσυστηματικού φλεγμονώδους συνδρόμου στα παιδιά, όπως επισημαίνει ο κύριος Δημητρίου. Και να πω και κάτι τελευταίο, ότι σε αντίθεση με τον πρώτο lockdown και το πρώτο κύμα του κορονοϊού στη χώρα, στην Πάτρα δεν είχαν προκύψει νοσηλείες παιδιών, σε αντίθεση με το τελευταίο διάστημα, ιδίως από τον Νοέμβριο και μετά. Ναι, καλό, ναι, έχεις δίκιο, Ηλία, δεν είναι καλή είδηση αυτή. Καθόλου. Λοιπόν, να ευχηθούμε να είναι καλά, να πάνε όλα καλά βεβαίως. Θα σε ευχαριστήσω πολύ, Ηλία Τσίπα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια να έχεις.